Έχουμε μαζί μα έναν από του ανθρώπου για του οποίου είμαστε περήφανοι που είναι στο εξωτερικό και για όλα αυτά που κάνει. Ο κύριο Κώστα Λικέτσο είναι μαζί μα. Είναι καθηγητή ψυχιατρική και επιστημών τη συμπεριφορά στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Τζον Χόπκιν. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Λικέτσο που είστε εδώ. Καλημέρα σα. Ευχαριστώ που είναι και εγώ ευτυχή. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε εδώ. Έχετε έρθει επαφορμή σε ένα συνεδρίου που γίνεται αύριο στο Σταύρο Νιάρχο στην αίθουσα Φάρο. Είναι μια ανοιχτή συζήτηση για το Αλτσχάιμερ. Ε, το συνέδριο είναι λίγο πιο γενικό. Συνδυάζει γενετική, νευροεπιστήμες, θεραπευτική ε, και πληροφορική. Είναι πολύ πρωτότυπο. Mm -hmm. Το κομμάτι που θα γίνει αύριο το πρωί στις 10.30 είναι μια συζήτηση γύρω από τη χρήση των καινούριων φαρμάκων για την νόσο Αλσχάιμερ. Υπάρχουν καινούργια φάρμακα, υπάρχουν θεραπείε. Υπάρχουν τώρα θεραπείε. Ε, ένα από τα βασικά προβλήματα στην νόσο Αλσχάιμερ είναι ότι στον εγκέφαλο συσσωρεύονται οι λεγόμενε αμυλοειδεί πρωτενε. Mm -hmm. Αυτά τα φάρμακα βγάζουν τις αμυλοειδείς πρωτεΐνες και είναι πολύ αποτελεσματικά σε αυτή τη δυνατότητα. Mm -hmm. ε, αλλά έχουμε δύο θέματα, τρία θα πούμε. Το ένα είναι ότι παρόλο που βγάζουν τα αμυλοειδή δεν είναι πολύ αποτελεσματικά κλινικά. Δηλαδή ο ασθενής δεν καλυτερεύει, δεν αντιστρέφονται συμπτώματα. Mm -hmm. Υπάρχουν σοβαρές παρενέργειες, δηλαδή ήδη μας στον εγκέφαλο ή η αιμορραγία μπορεί να γίνει. Mm. Και στην Αμερική το κόστο είναι τεράστιο. 50.000 δολάρια κατά άτομο κατά χρόνο. 50.000 δολάρια. Φάρμακα. Τα φάρμακα. Ε, ο, η χρήση των φαρμάκων. Μάλιστα. Γιατί πρέπει να γίνεται και κάποια παρακολούθηση με απεικονιστικέ mm -hmm. για να δούμε αν θα τύχουν αυτέ τα ειδήματα και οι αιμορραγίε. Κύριε καθηγητά, yeah. το Αλτσχάιμερ διατρέβεται. Το Αλτσχάιμερ όχι, δεν διατρέβεται αυτή τη στιγμή. Μπορεί ίσως να προλαμβάνεται και αντιμετωπίζεται. Δηλαδή, έχουμε δείξει εμείς και πολλοί άλλοι συνάδελφοι ότι υπάρχει ένα σύστημα υποστήριξης για τον ασθενή και για τον φροντιστή, το οποίο κάνει μεγάλη διαφορά στην πορεία και την ποιότητα ζωής και στην πορεία και των δύο. Πώς, πώς γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται βάσει μιας ε, νωρίς... Χαμογελάμε τώρα γιατί το Αλτσχάιμερ είναι μια πολύ υπουλή νόσος, Και είναι και νόσο των πυρών ταλαιπωρεί πάρα πολύ, ταλαιπωρεί πολύ, κόσμο. πολύ, κόσμο. Και τους γύρω. Ε, λάβετε υπόψη σας επειδή λέτε το ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή όλο το σύμπλεγμα αλσχάιμερ που είναι και τα πορεία μας στάδια σύν οι φροντιστές κάθε μέρα το 2024 είναι πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι που ασχολούνται με αυτή την πάθη Τι λέτε. Και το γεγονό ότι δεν είναι τόσο γνωστό για μένα σημαίνει ότι συνεχίζει να υπάρχει κάποιο στίγμα. Ότι ο κόσμος ακόμα δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Το θεωρεί γυρατιά. Ή φοβάται το... να πάει να εξεταστεί. Δηλαδή να και φοβάται να, να του λένε ότι έχει αρχή Αλτσχάιμερ ή βρίσκεται σε, αυτό, σε κάποιο στάδιο. Να, ακριβώς Και φοβάται επίσης γιατί λέει τι θα κάνουμε, τι να το κάνω. Και εγώ η απάντηση δικιά μου είναι έχουμε πολλά που μπορεί να κάνουμε. Και υπάρχουν ελάχιστες αλλά καλές υποδομέ στην Ελλάδα, σε πολλέ πόλει που μπορεί να υποστηρίξουν τον ασθενή και τον φροντιστή με αυτό το πακέτο που λάβει. Δεν γιατρεύεται, προλαμβάνεται. <laughs> ε, υπάρχουν ορισμένα πράγματα που πρέπει όλοι να κάνουμε Α, από τα 50 και μετά. Έτσι, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σας θα <laughs> πω ε, πρωτα Πρώτα-πρώτα, θα πρέπει να έχουμε τη γενική μας υγεία καλή. Δηλαδή, ζάχαρο, πίεση, χολυστερίνη. Να παίρνουμε τα εμβόλια μας τα κατάλληλα της ηλικία. Ε, θα πρέπει να προσέχουμε γενικά ε, τη σωματική άσκηση. Δηλαδή, αν είναι κανεί να κάνει ένα πράγμα, να κάνει πολύ σωματική άσκηση για πρόληψη, mm -hmm. κοινωνική άσκηση και πνευματική άσκηση. Εγώ στην... Κοινωνική, Στην αναστροφή, Στην αναστροφή. Που στην Ελλάδα υπάρχει. Στην Αμερική, λάβετε υπόψη, ότι δεν γίνεται τόσο πολύ αυτή η αναστροφή. Mm -hmm. Καλό ύπνο, ε, πολύ σημαντικό. Ε... Καλό είπε ο άνθρωπο, δεν είπε πολλή. Καλό και πολλή. Πολλέ φορέ συνδέονται αυτά. <laughs> συνδέονται, Θα <laughs> φανάμε λέει ο άνθρωπο. Άρα, άμα τα κάνει αυτά, κανεί που πρέπει να τα κάνει ούτω ή άλλω, ε, υπάρχει μάλλον καθυστέρηση τη αρχή των συμπτώματων. Αλλά από εκεί και πέρα, αν εμφανιστούν, αρχίζουν τα, τα δύσκολα. Τα Όταν, αν εμφανιστούν και... τα συμπτώματα, μπορούμε να καθυστερήσουμε την εξέλιξη τη νόσου. Ε, για την ώρα, αυτά είναι τα φάρμακα που σα έλεγα κατά μερικού μήνε. Αν βάλουμε ένα πρόγραμμα υποστήριξη και αυτό μπορεί να καλυτερεύσει την ποιότητα ζωή, αλλά και να καθυστερήσει τη λειτουργική έκπτωση. Mm. Δηλαδή τα συμπτώματα μνήμη μπορεί να μην καλυτερεύσουν, αλλά ο άνθρωπο να είναι λειτουργικό για περισσότερο χρόνο. Ένα άνθρωπο που πάσχει από Αλτσχάιμερ, πρέπει να είναι στο σπίτι του ή σε ένα εξειδικευμένο κέντρο, έτσι ώστε να έχει. Μία αξιοπρεπή ποιότητα ζωής. Ε, η άνοια, στην πούμε, πιο γενικά, ναι. είναι μια πάθηση που διαρκεί μια δεκαετία. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει ένας κανόνας για όλα τα στάδια. Όταν είναι ήπια τα πράγματα, συνήθως οι περισσότεροι μπορούν να μένουν σπίτι τους... με την οικογένεια να τους φροντίζει. Ε, η απάντηση για τα τελευταία στάδια είναι εξαρτάται τι χρειάζεται ο κάθε ασθενής... Και τι μπορεί η οικογένεια να δώσει στο σπίτι. Για μερικού μπορεί να μην μπορεί η οικογένεια να δώσει την κατάλληλη υποστήριξη στο σπίτι, οπότε πρέπει ο άνθρωπο ίσω να πάει σε ίδρυμα. Στην Ελλάδα, όμω, δεν υπάρχουν ακόμα πολλά ιδρύματα με την κατάλληλη υποδομή. Πρέπει να πούμε ότι είναι αύριο στην αίθουσα Φάρο το συνέδριο. Είναι ε, γενεντή. Gen ναι. 2024. Είναι ελεύθερη ίσως για το κοινό. Για το κοινό και το μπορούν είναι να έρθουν οι άνθρωποι ελεύθερο. να σα κάνουν ερωτήσεις, έτσι. Ναι, ναι. Είστε ο συντονιστή. Ναι, είμαι ο συντονιστή. Θα έχουμε δύο ώρε συμπόσιο. Θα είναι μια σειρά από παρουσιάσει. Επειδή στο δικό μα το πρόγραμμα, στο Hopkins, έχουμε αναπτύξει πολύ αυτή τη χρήση των φαρμάκων και έχουμε καλή εμπειρία. Mm -hmm θα το παρουσιάσουμε αυτό και θα αφήσουμε μια ώρα μετά για συζήτηση με, το, με του συνέδρου το και το κοινό. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε πο... τιμή μα που ήσασταν εδώ, Σα ευχαριστούμε κύριε, πάρα, πάρα, πολύ. Και, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. και όποτε έρχεστε στην Ελλάδα, να έρχεστε εδώ να μα επισκέπτεστε. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, θα φροντίσουμε ναι. Ναι. λοιπόν να έρχεστε εδώ να μα τα Σα θυμάμαι. Ευχαριστούμε να πολύ. Να είστε καλά, <laughs> κύριε Σάκη. Εμεί να δείτε που μα είπατε. Να είστε καλά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι έτοιμο είστε για την εξέταση, έτσι. Εδώ τώρα είναι μια προβολή στο μέλλον. Δηλαδή θε να ξέρει τι θα συμβεί 15 χρόνια μετά ε, και αμα... να το ξέρει τώρα. Ναι, θα ήθελα. Εγώ θα ήθελα Εγώ λέω, πάλι όχι. Δεν θα. το κρύβω, δεν ε, θέλω ε, να ε, ναι, Θα μου πει, δεν ξέρουμε δεν τι, τι θα ξέρουμε. Τι συμβαίνει την επόμενη ώρα, ξέρουμε τώρα. Ε, τι είπε, Για ναι. να δω το χέρι σου. Ορίστε. Μεγάλη πόρτα θα διαβεί. Είναι πολλέ Σε μεγάλες 15 πόρτες. χρόνια. Ε? Είναι μεγάλε πόρτε. Μεγάλη ωραία πόρτα. Όχι, έχει σημασία το παλάτιο.